πολύ εντυπωσιακό. Αν δει κανεί τον προπολογισμό του 2009, ναι. σε ό,τι έχει να κάνει με τι δαπάνε, και τον προπολογισμό του 2023 είναι Ταυτόσιμα τα νούμερα. Mm. Δηλαδή είναι περίπου 70 δις κρατικές δαπάνες mm. που αφορούν ε, τις, ε, τις, ε, τα, τα, τις γενικότερες δαπάνες και 45 δις είναι η καταβολή των ε, απολαβών, αποδοχών, mm. συντάξεις και μισθή του δημοσίου. Όσο ήταν το 2009. Mm. Είναι εντύπωση. Ναι. Για να μην τρομάξουμε όμω, γιατί από το 2009 και μετά μπήκαμε σε mm. μια περιπέτεια, έτσι, μεγάλη μνημονιακή περιπέτεια. Εγώ θα λέω ότι υπάρχουν έτσι δύο βασικέ διαφορέ. Μπορεί τα νούμερα είναι τα ίδια, αλλά τώρα... Το 2023 θα έχουμε ε, πρωτογενέ πλεόνασμα. Mm. Αυτό είναι ο στόχο του, yeah. του προπολογισμού. Το 2009 τρέχαμε με πρωτογενή ελλείμματα και με μεγάλα δημοσιονομικά. Το δεύτερο γενέ ήταν 36 δι και φτάνει. Πρωτογενέ πλεόνασμα. Ναι, έτσι. Το δημοσιονομικό έλλειμμα ήταν. 24 α, ήταν το πρωτογενέ το 2009. Ναι, ήταν τρομερά νούμερα. Δηλαδή που αδιανόητα. Ήταν αδιανόητα. Τώρα μπαίνουμε σε μια διαδικασία να επιστρέψουμε στα πρωτογενή πλεονάσματα. Και επιπλέον από το 2009 και μετά είχαμε μπει σε μια βαθιά καθοδική ηφεσιακή πορεία της οικονομίας. Εδώ τώρα ελπίζουμε ότι θα διατηρήσουμε τον αναπτυξιακό ρυθμό του 2022 και του 2023, βέβαια σε χαμηλότερες ταχύτητες. Έχουμε έναν πόλεμο ε, ε, στην Ουκρανία, έχουμε ενεργειακή κρίση, έχουμε τεράστιες έτσι, ασύμετρες ε, απειλές που, δεν, ε, που, ουσιαστικά οδηγούν όλη την Ευρώπη σε, σε διαδικασία ή mm. Πάντως, επειδή έχω ξαναλωρίτερα και τη συζήτηση σας με τον κύριο Τρίφωνα Αλεξιάδη, καλό είναι να ακούσουν οι, και να παρακολουθήσουν οι Έλληνες ε, τηλεθεατές τη συζήτηση του προπολογισμού. Πάντα από αυτέ τι συζητήσεις προκύπτουν, καλά, ε, προκύπτουν πολλά θέματα και είναι καλό να ακούσουμε το τι Λένε και τα πολιτικά κόμματα για την υπόθεση που ακούγονται. Λύσε μου μια πορεία που είναι πραγματική απορία, δεν την βάζω προσχηματικά για να κάνουμε κουβέντα. Ναι. Πώ δεν έσχεσαι η χώρα μα το 5,6-5,7% ανάπτυξη ε, μέσα στο 2022 ναι. ή την ανάπτυξη 1, κάτι που υπολογίζουν το 2023, όταν το γενικότερο κλίμα στην Ευρωπαϊκή, Υπυρο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση mm -hmm. είναι. Ηφεσιακό, δηλαδή, ίσω να είμαστε και από τι δύο-τρει χώρε που θα έχουν ανάπτυξη. Σωστά. Πώ προκύπτει για την Ελλάδα. Προκύπτει γιατί έχουμε ένα αναπτυξιακό δυναμικό το οποίο ήταν ε, παγιδευμένο τα προηγούμενα χρόνια σε, 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 στι, στα χρόνια τη της ύφεση. Ε, Επίση, το φορολογικό καθεστώ έχει βελτιωθεί σημαντικά και οι επενδύσει mm -hmm. τρέχουν. Βλέπουμε ότι οι επενδύσεις και οι εξαγωγές κινούνται κάθε χρόνο σε επίπεδα ρεκόρ. Αυτά. Τροφοδοτούν ανάπτυξη, δημιουργούν θέσει εργασία και βεβαίω και ο τουρισμό μα mm -hmm. μετά το σοκ του 2020 με την πανδημία έχει ε, ανακάμψει. Γι' αυτό ελπίζουμε, βεβαίω. Διαπιστώνουμε το άλλο, Τάκη. Είδα ότι στα στοιχεία του τρίτου τριμήνου, που είχαμε μια απότομη προσγείωση σε ό,τι αφορά το, το ρυθμό της ανάπτυξης, είδαμε ότι οι επιδοτήσεις για την ενέργεια κοστίζουν σε ανάπτυξη. Ναι. Δεν είναι τίποτα δωρεάν. Ναι. Στην, ε, στην οικονομία δεν υπάρχει δωρεάν γεύμα. Το είδαμε πολύ ότι αν συνεχιστεί η ενεργειακή κρίση και το 2023, θα πρέπει να, να διαθέτουμε πόρους για την ενέργεια σε βάρος της ανάπτυξης. Τώρα αυτό που λέει η αντιπολίτευση, το έλεγε και ο κύριος Αλεξιάδης νωρίτερα, ε, το θέμα που αφορά τον... Ε, Πληθωρισμό. Ναι. Και έχω την εντύπωση ότι, δεν το είπα, αλλά το υπονόησε, ε, το πρόβλημα είναι μια σειρά από, παρα, από, από τις παραμέτρους που αυξάνουν τον τιμό mm. Κυρίω Κυρίως έχει να κάνει με τα τρόφιμα. Αν θα είδες την, την καινούρια επίδοση που είναι 8,5%, εξαιρετική επίδοση, Σουστά. αλλά τα τρόφιμα ήταν 15%. Σουστά. Και πιέζει η αντιπολίτευση, λέει... Κουρέψτε τον ΦΠΑ, μειώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Ναι. Έχει περιθώριο να μην το κάνει η κυβέρνηση. Ε, ναι, να πω κάτι. Εντάξει, η αντιπολιτεύση πάντα το κάνει, γιατί πάντα το λένε. Δηλαδή, ε, και, ε, και, ο κ. Τσίπρα ω πρωθυπουργό το, παρατήρησες παρατήρησε και εσύ. Όταν ήταν πρωθυπουργό, είχε πει ότι αν θα μειωθεί ο ΦΠΑ στα τρόφιμα, δεν θα περάσει στη, στην, στην αγορά. Εγώ να προσθέσω και ένα άλλο ότι και ΣΥΡΙΖΑ Ο ΦΠΑ στα τρόφιμα πήγε από 13% στα 24% ΦΠΑ. Δηλαδή, ε, βλέπουμε ότι όταν, η, η όταν βρίσκεσαι στην αντιπολίτευση λες γιατί δεν μειώνει του φόρους και όταν στην κυβέρνηση, όταν στην κυβέρνηση λες, γιατί αύξησε του φόρου. Ναι. Εγώ θα έλεγα ότι ε, το βασικό ζήτημα για, την, γιατί, για τα τρόφιμα είναι να μην αυξηθούν περαιτέρω οι πρώτε ύλε. Γιατί εκεί γίνεται το μεγάλο παιχνίδι. Ναι. Έχουμε πολλέ εισαγόμενε πρώτε ύλε, ακόμα και σε σιτηρά, σε επίπεδα που έχουν έτσι Στα κομικά, στα κρέατα, στα, στα κρέα, βοηδί, έτσι, βοηδί. Επομένως, έχεις Επομένω, μεγάλο... υπάρχει και το, το πρόβλημα. Εάν ε, ε, αυξάνονται οι πρώτε ύλε. Τελικά, μπορεί να βρεθεί με μία μείωση του ΦΠΑ να χάσει το δημόσιο και οι καταναλωτέ να μείνουν με τι ίδιε τιμέ χωρί κανένα πραγματικό όφελο. Ναι. Το καλάθι πάντω του νοικοκυριού πρέπει να αυξηθούν τα προϊόντα του, πρέπει να βελτιωθεί η χρήση του. Δούλεψε, κατά τη γνώμη Εγώ πιστεύω ότι δούλεψε. Εγώ θα έλεγα ότι θα πρότεινα για την κυβέρνηση και στον κύριο Γεωργιάδη να ε, τοποθετήσει καλύτερα ή να υποχρεώσει στα σούπερ μάρκετ να τοποθετήσουν σε ένα σημείο όλα τα προϊόντα. Όχι, δεν συμφωνώ. Το είπαω στο σούπερ μάρκετ. Πα ψωνίζει στο σούπερ Όταν θα θέλει να πα μακαρόνια, θα πας στο ράφι που είναι τα μακαρόνια. Ναι και θα δεις ότι... Ε, το σε... ένα κάνει 70 το... λεπτά ναι, και, το, και άλλο το άλλο, έχει λεπτά. το ταμπελάκι που λέει 50 λεπτά. Ναι. Όταν θα θέλει ένα απορριπαντικό θα πας στο ράφι με τα απορριπαντικά. Ναι. Δεν θα είσαι Αρχ... Νομίζω Αρχ... ότι θα πάντως, καλύτερα. Μακάρι, μακάρι αν δουλεύει καλύτερα και από την Κατά ναι, Μου, ναι. ναι. Αλλά τουλάχιστον να είναι εμφανή τα, ναι. τα... Εμφανίσει... τα, προϊόντα. εμφανή και εμφανής Πας πούμε εκεί που είναι τα λάδια. Έτσι, είναι ένα ράφι γεμάτο λάδι από τη μία άκρη μέχρι την άλλη ελαιόλαδο. Ε, θα δεις ότι υπάρχει σε ένα λάδι ένα ταμπελάκι. Άμα το θεωρείς ότι είναι πιο εύκολο, καλύτερα. Μπορεί ίσως μας, και λέω το εξή: Δεν θέλω να πάρω το πιο φθηνό. Παίρνω το δίπλα του που είναι το λίγο πιο ακριβώ. Μου δίνει δηλαδή Σωστά. τη δυνατότητα να παίξω λίγο. Oh, <laughs> ε, τώρα, το άλλο που θέλω να σου πω είναι αυτή η ιστορία η επιδοματική πολιτική. Τα εξακοσάρια τα είδαμε στου πυροσβέστες, Τα είδαμε μάλλον στου λιμενικού αστυνομικού. Έλεγε το πρωί ο Νίκο Κατσαρό: Χθε μπήκανε σοφρονιστικοί πυροσβέστε. Σωστά. Εκλογέ είναι όλα αυτά. Νομίζω ότι όλα αυτά εδώ δείχνουν ότι μπαίνουμε σε ένα προεκλογικό ε, κλίμα. Βεβαίω το σημαντικό είναι να, η οικονομία να μπορεί να τροφοδοτεί και ενισχύσει, αλλά κυρίω να δημιουργεί θέσει εργασία και να βελτιώνει τα διαθέσι, το διαθέσιμο εισόδημα. Α, εκεί κρίνονται οι κυβερνήσει. Τα, αυτά τα επιδόματα εντάξει, μπορεί να είναι, να έχουν κάποιο συντεχνιακό χαρακτήρα ή κάποιο έτσι να βοηθήσουμε μια κοινωνική ομάδα που πιστεύουν ότι ε, έχει προσφέρει. Αλλά νομίζω ότι η, γενική εικόνα είναι αυτή που κρίνει κατά βάση και τις πολιτικές εξελίξεις. Ένα σχόλιο για την ιστορία Καϊλή. Ναι. Για πε, πώ το ε, άκουσε. Ε... Παρασκευή το μάθαμε, Σάββατο ήταν. Παρασκευή, Παρασκευή. απόγευμα. Παρασκευή ε. βράδυ, 8.30 ώρα περίπου. Εγώ θα έλεγα ότι δημιούργησε έτσι. Ε, λειτουργήσε και, σε, και ω ένα καταλήτη στι εγχώριε πολιτικέ εξελίξει. Είδαμε όντω ότι ο κ. Ανδρουλάκη επιχείρησε αμέσω να ταυτίσει την κυρία Καηλή με τη Νέα Δημοκρατία. Ε. Κατά τη γνώμη λάθο. Ε, θα μπορούσε να την είχε διαγράψει ναι. μία εβδομάδα νωρίτερα, όταν η κυρία Καϊλή έκανε τι δηλώσει για το Κατάρ και όλοι ακούσαμε με, με έκπληξη να, να θαυμάζει το εργασιακό έτσι, περιβάλλον τη χώρα. Νομίζω, νομίζω έδωσε έμφαση στη δική του ευθύνη που δεν την είχε διαγράψει με τη δήλωση που έκανε για δούριο ύπο τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή παραδέχτηκε ότι. Δικό του ήταν το πρόβλημα, όχι τη κυρία Καλίνα. Έτσι, έτσι, έτσι ακριβώ και επιπλέον νομίζω ότι αυτό στην ομιλία του που το έχει επισημάνει και εσύ, Τάκη, ότι, ο, ότι το Πασόκ θα πρέπει να αγωνιστεί για να βάλει στην αντιπολίτευση τη Νέα Δημοκρατία και να δημιουργήσει μια προοδευτική κυβέρνηση, όχι όπω αυτή του Τσίπρα Καμένου αλλά δεν ναι. υπάρχουν άλλα κουκιά ΣΥΡΙΖΑ-Πασόκ. Ναι. Νομίζω ότι είναι μια στρατηγική επιλογή που δεν ξέρω πώ θα βγει στο Πασόκ όταν μάλιστα ένα τμήμα των ψηφοφόρων του, του Πασόκ είναι σε αυτό που συγκροτούν ή είναι μέρο αυτού του αντισύριζα Και με το, τόπο. το, το αξίωμα το ξέρει. Είναι από τότε που βγήκαν οι που λένε. Αν το Πασόκ πει ότι εγώ θα συνεργαστώ με το ΣΥΡΙΖΑ, ο ψηφοφόρο να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ και δεν θα ψηφίσει, ψηφίσει ΠΑΣΟ. Ναι, έτσι, Αν καταλήξει εκεί. Τσι, έτσι ακριβώ γιατί αυτό τελικά θα δημιουργήσει πολιτική. Δηλαδή, ενώ είχε μια πολιτική ίσον αποστάσεων ο κ. Σανδουλάκη, προχθέ είπε ότι. Εγώ θέλω, Νέα θέλω να ρίξω την κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, να μπω στην κυβέρνηση. Δεν γίνεται διαφορετικά, αλλά μόνο με το ΣΥΡΙΖΑ. Θυμήσαι μου μια πορεία. Το έλεγα στον κ. Αλεξιάδη. Θα άντεχε το ελληνικό πολιτικό σύστημα να βλέπει την αστυνομία να μπουκάρει σε σπίτια βουλευτών. Να τα κάνει άνω κάτω, να τα γυρίζει όλα ανάποδα. <στάσισαι> για, για φαντάσου την εικόνα, εδώ στην Ελλάδα, η ελληνική αστυνομία σε εκλεγμένα προβεβλημένα πρόσωπα τη ελληνική βουλή να μπουκάρει στο σπίτι με τον Ισαγγελέα, Θα το άντεχε το πολιτικό σύστημα. <Φίσαι> Δεν γινόταν με κόλαση εδώ. <Φίσαι> <Φίσαι> ναι, εντάξει. Εγώ θα έλεγα ότι ε, 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 εάν ακολουθούν... <Φίσαι> Αυτό είναι mama, <Φίσαι> bye, Εάν ακολουθούνται όλε οι θεσμικέ διαδικασίε. Θα ήταν επιβεβλημένο να γίνει, εφόσον έπρεπε να, να γίνει. Και αν θα το αντέξει το πολιτικό σύστημα... Άλλο ίδιο... αν ήταν επιβεβλημένο, αν ε, ε, θα το αντέχει το... το πολιτικό σύστημα. Ε, ε, αν, δεν το αν... αν δεν μπορεί να αντέξει την εφαρμογή νομ... νόμων συντάγματο και θεσμών, νομίζω ότι είμαστε πολύ πίσω. Εγώ θα έλεγα το εξή: ότι η δικαιοσύνη και οι συνολικά οι θεσμοί πλήν, Τη εκτελεστική ή νομοθετική εξουσία που αποτελούν το, το πολιτικό σύστημα, να λειτουργεί η διάκριση των εξουσιών. Ναι. Εάν δεν το αντέχει το πολιτικό σύστημα, τότε δεν έχουμε διάκριση. Οι πλέον προβεβλημένοι και έγκριτοι συνταγματολόγοι, όταν αποκαλύφθηκε ότι παρακολουθείτε το τηλέφωνο ενό ευρωβουλευτή Έλληνα, του κ. Ανδρουλάκη, βγήκαν και είπαν τώρα να παρευθεί ο Πρωθυπουργό. Είναι αντισυνταγματικό και παράνομο. Δεν παρακολουθεί ποτέ έναν πολιτικό. Ναι, νομίζω ότι τελικά βγήκε. Βιάστη... ή, ή όταν ήρθε η Πέγκα εδώ. Η Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου για το θέμα των υποκλοπών. <laughs> την ίδια ώρα το Ευρωκοινοβούλιο, <laughs> οι αρχέ είχαν αυτής αυτή τη στιγμή. Μα ακούσαμε και το Βέλγο Ισαγγελέα που έχει αναλάβει τι αρχέ σε παλαιότερη συνέντευξη να λέει ότι. Βεβαίω οι παρακολουθήσει πρέπει να γίνονται γιατί το έγκλημα τρέχει με 200 χιλιόμετρα και εμεί τρέχουμε. Δεν πρέπει να είμαστε. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ, όταν ε, ακούστηκε δι... την παρακολούθηση έναν βροβουλευτή, είπανε... Και δυστυχώ και υπό την πίεση όλων αυτών των πραγμάτων και η κυβέρνηση αποφάσισε, θεσμοθέτησε, ψήφισε μια ειδική διαδικασία σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση. Γιατί αυτό που ανέφερε εσύ νωρίτερα, αν θα το άντεχε το πολιτικό σύστημα μια τέτοιου είδου έρευνα ε, ο εισαγγελέα. Θα έπρεπε να απευθυνθεί πρώτα ναι. στον πρόεδρο τη Βουλή να το σκεφτεί ναι, ο πρόεδρο. Ναι, να αποφασίσει, να δώσει έγκριση ο πρόεδρο για το αν θα πρέπει να παρακολουθεί το ΟΙΚ βουλευτή και μετά μπορεί να προκύψει και έρευνα. Δεν είδε πόσο στεγανοποιημένη ήταν η έρευνα στι ε, Βρυξέλλε. Ε, μια πολύ μικρή ομάδα. Δεν ήξεραν οι διπλανοί του στο δίπλα γραφείο ότι ήταν η στο ίδιο Και γι' αυτό ήταν και αποτελεσματική. Yeah. Μακάρι να διδαχθούμε από αυτά τα, Τώρα, τα ε, θέματα. Πε μου κάτι άλλο παράδει. Τι είναι όλη αυτή η ιστορία των υποκλοπών, η οποία yeah. δείχνει ότι επιβεβαιώνεται. Το, η αποκάλυψη τη Κυριακή των ε, κάποιων αποσπασμάτων από του κυρίου Χατζηδάκη, δείχνει ότι έχει καταγραφεί. Ναι. Τι είναι όλη αυτή η ιστορία, έχει καταλάβει. Ναι, αυτό πραγματικά. Και αυτό πάλι, μια και μιλάμε για διάκριση εξουσιών, πράγματι η, η, η δικαιοσύνη πρέπει να αναλάβει ρόλο και να αναλάβει δράση αμέσω. Mm -hmm. Δηλαδή, αν υπάρχουν τέτοιου είδου συνομιλίε, οι οποίε είναι όντω καταγεγραμμένε, οι οποίε δεν φαίνεται να αμφισβητήθηκαν Όχι. σε ό,τι αφορά το περιεχομένο του. Ούτε ο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Όχι. Μίλησε για εκτό πλαισίου ενδεχομένω. Ποιο το κάνει. Ναι. Ποιο το κάνει, Το έκανε η Ape. Το κάνει η ΕΕΠ επισήμω. Το έκανε ένα παρακλάτιση. Το κάνουν επιχειρηματικά συμφέροντα που θέλουν να ξέρουν τι κινήσει ενό υπουργού. Τι καλύτερη πληροφόρηση μπορούν να έχουν, τι, τι, τι σπουδαιότερο. Σκέφτεστε για... να διαβάσουμε αύριο διαλόγου του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων. Ναι, και αυτό θα είναι συγκλονιστικό. Όπω επίση για, για, το, για τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, είναι βέβαιο ότι πάντα το τηλέφωνο του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων είναι στόχο, ναι. εγώ θα έλεγα. Ε, εξωτερικών ναι. παραγόντων. Ναι. Πάντα είναι στόχο εξωτερικών παραγόντων. Και ε, γι' αυτό νομίζω ότι η δικαιοσύνη πρέπει να ερευνήσει και να βρει γρήγορα το ποιο έκανε αυτέ τι υποκλοπέ και ποιο ευθύνεται για αυτή τη. Σε, σε τρομάζει αυτή η ιστορία με τι υποκλοπέ και με το βήμα βήμα αποκάλυψη ενό είμαστε σε προεκλογική περίοδο, ότι μπορεί να έχουμε έτσι ε, ασύμετρες εξελίξει. Ε, Ασύμετρε εξελίξει, δεν ξέρω θα έχουμε, αλλά σίγουρα θα έχουμε έτσι φορτισμένο κλίμα. Ε, Όμω νομίζω ότι. Ε, εάν λειτουργήσουν σωστά ε, οι θεσμοί, εάν πραγματικά η δικαιοσύνη κινηθεί με ταχύτητα έτσι και αποτελεσματικότητα, νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί λύση, γιατί, ε, την επόμενη, γιατί οι πολίτες στις εκλογές τελικά θα αποφασίσουν ποιον θέλουν και τι θέλουν για την επόμενη τετραετία. Τώρα, λύσε μου και μια άλλη πορεία. Θα, θα, το ρωτήσω και στον κύριο Γιώργο Φλέσσα που θα έχουμε στη συνέχεια, που είναι σύμβουλο πολιτική πολιτικής στρατηγικής. Ε, αυτό το ε. καηλή εφέκτ, ε, ε, αλλαγές μπορεί να φέρει στην, ε, στις, στην, εικόνα που έχουμε σχηματίσει από τις δημοσκοπήσεις, που είναι περίπου ταυτόσιμη. Ναι, τώρα δεν, θα κάνω μια εκτίμηση, γιατί δεν είναι τώρα είναι φρέσκο το, το ζήτημα και καυτό ακόμα, αλλά θα έλεγα ότι αυτό που χτυπάει άμεσα είναι το Πασόκ. Και με την έννοια ότι είναι αστέλεχο ναι. του, του ΠΑΣΟΚ, αλλά επιπλέον το γεγονό πλέον ότι οι κινήσει του, κύριου Ανδρουλάκη μετά την υπόθεση τη Καηλή ε, ε, δημιουργούν ένα νέο τοπίο για την πορεία του ΠΑΣΟΚ. Yeah. Αν θα επιδοκιμαστεί ή αν θα αποδοκιμαστεί από το σκληρό πυρήνα των στελεχών και των πολιτών που ψηφίζουν ε, ΠΑΣΟΚ ή των υπολείπων yeah. ε, 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 πολιτών, θα φανείς... Στην... Yeah. Αλλά γνώμη ότι αυτό το καηλή εφήκτημα μάλλον θα ε, μπορεί να δημιουργήσει έτσι στο ένα Πασόκ. στο ΠΑΣΟΚ. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Χάρηκα πάρα ευχαριστώ. πολύ που τα είπαμε. Καλέ γιορτέ, αν ευχαριστώ. δεν τα πούμε μέχρι, τα, μέχρι τι γιορτέ. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Πάνο Αμυρά, διευθυντή τη εφημερίδα Ελεύθερο Τύπο. Και προανήγγειλα ήδη και